Λογής. Καταρχήν είναι αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Βουλή, όπου αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής. Ή του Eurogroup. Και του Eurogroup σήμερα. Αλλά χθες αποδείχθηκε ότι από το 155 να πάει στο 180 θέλει να γίνουν πολλές μεθοδεύσεις και πολιτική φαντασία. Άρα λοιπόν. Αν ισχύει αυτό που λέτε, θα είχε λόγο να την πάει πίσω, όχι να τη φέρει μπροστά. Μα όχι, ξεκαθαρίζει η κατάσταση, σου λέει. Δεν πάμε επί δύο μήνες σε μια παρεταμένη προεκλογική περίοδο, διότι φωνάζει και η Τρόικα, η οποία θέλει να μην συζητήσουμε τα μέτρα. Προσέξτε, η εξέλιξη αυτή θα είναι: πάμε άμεσα σε προεδρική εκλογή, αλλά χωρίς να ξέρουμε ποια είναι τα μέτρα και χωρίς να τα συζητήσουμε. Και τα μέτρα, αν κρίνουμε από τα λίγα του κυρίου Χαρδούβελη, είναι πολύ σκληρά μέτρα και θα πρέπει να είναι το αντικείμενο όλης της πολιτικής συζήτησης σε αυτή τη φάση. Η καυτή πατάτα να περάσει, λέτε, στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ ή θα εκλεγεί πρόεδρος? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος, όχι καυτές πατάτες να πιάσει, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων. Έχει υποσχεθεί συγκεκριμένα πράγματα. Άρα με μία έννοια ότι δεν υπάρχει ήδη υπογραφή αυτής της σύμβασης, θα έλεγα ότι διευκολύνει. Μάλιστα. Πάμε στο Γιάννη Παπαδόπουλο για ένα σύντομο σχόλιο. Κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν,